όπως είδαμε και στην αρχή της εκπομπής σήμερα, είχαμε μία κινητοποίηση και στην Θεσσαλία, όπως βλέπουμε στη Φαρκαδόνα συγκεκριμένα. Θα καλησπερίσω τον Θανάση τον Κολυβά, τον συνάδελφο, να κάνουμε λίγο μία συζήτηση. Οι πλημμυροπαθείς εκεί, Θανάση, φαίνεται πως βγήκαν να διαμαρτυρηθούν. Έκλεισαν μάλιστα και συμβολικά τον δρόμο, όπως βλέπουμε εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εντάξει, τα προβλήματα των πλημμυροπαθών εκεί συνεχίζονται. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και υπάρχει και η ανησυχία, γιατί καταλαβαίνουμε, πλησιάζουμε καλώς ή κακώς στο φθινόπωρο. Το καλοκαίρι δύο μήνες μείνανε. Ανησυχούν οι κάτοικοι. Πιστεύουν οι περισσότεροι, γιατί είδαμε παρουσία και αρκετών θεσμικών παραγόντων, ότι δεν έχουν γίνει τα έργα που θα έπρεπε. Και ανησυχούν την έχουμε κάποιο πάλι φαινόμενο όπως το προηγούμενο, και τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Δεν υπάρχουν αποζημιώσεις ακόμα. Ακόμα δηλαδή δεν έχουν προχωρήσει οι αποζημιώσεις, Θανάση. Κάποια λίγα χρήματα έχουν δοθεί, ναι, σε κάποιους λίγους. Εδώ οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Σίγουρα όμως όταν κάποιος έχει χάσει το σπίτι του, έχει χάσει την επιχείρησή του, έχει χάσει το πλοίο της στάσεώ του, δεν μπορεί να περιμένει 6 μήνες, ένα χρόνο. Το ίδιο έγινε και στη Βόρεια Εύβοια. Ξέρετε, και στη Βόρεια Εύβοια που είχαμε κάτι ανάλογο, ελάχιστοι πήραν αποζημιώσεις. Οι αποζημιώσεις που δόθηκαν σε κάποιες περιπτώσεις ήταν, μπορώ να πω, σταγόνα στον ωκεανό. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δόθηκαν λίγα χρήματα παραπάνω. Υπάρχει γενικά κολυσιεργία. Και από τη μια οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια γραφειοκρατία. Καταλαβαίνουμε το ιδρυκέφαλο κράτος των Αθηνών ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει γρήγορα. Αλλά όταν μιλάμε για την επιβίωση των ανθρώπων, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ξεπεραστεί όλα αυτά. Έτσι, πραγματικά. Σωστά. Μην ξεχνάμε στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, ο κύριος αγοραστός πλήρωσε με τη μία εκλογή του όλη αυτή την κατάσταση. Έχουμε μια νέα διοίκηση στην περιφέρεια, την οποία έχει βρεθεί σε ένα γολγοθά μπροστά της. Πραγματικά δεν είναι εύκολο. Όταν μιλάμε για αντιπλημμυρικά έργα, και τα έχουμε ζήσει πάρα πολύ καλά εμείς στην Ανατολική Μακεδονία, Τράκη, και θυμάμαι και με τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη και τον κύριο Πέτροβιτς, που είχαμε κάνει μια σχετική εκπομπή και είδαμε πόσο προσπάθεια θέλουν για να μειώσουν τα αναχώματα. Έτσι. Τι αγώνας χρειάζεται για να υπάρχει ο καθημερινός έλεγχος. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι ανησυχούν. Ανησυχούν. Υπάρχουν άνθρωποι πλέον που δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Υπάρχουν άνθρωποι, αν μου επιτρέπετε, νοικοκυρέοι που καταστράφηκαν από τη μια μέρα στην άλλη. Τα προβλήματα συνεχίζουν. Εντάξει, καλές είναι οι εξαγγελίες, καλά είναι τα χτυπήματα στην πλάτη προεκλογικά και μετεκλογικά, καλές είναι οι ωραίες κουβέντες. Δεν αρκούν όμως. Έτσι. Και τώρα, όπως βλέπουμε. Ναι, βλέπουμε και στο πανό θωράκιση και ανασυγκρότηση, το σημαντικό επίσης μήνυμα προς τους αρμόδιους, προς φορείς, προς την κυβέρνηση, Θανάση. Έτσι, αυτό που ζητούν οι πλημμυροπαθείς, οι πολίτες εκεί της περιοχής, για την επόμενη μέρα, έτσι, και στην Θεσσαλία. Αυτή είναι η μεγάλη αγωνία. Αυτό. Δεν είναι τόσο οι αποζημιώσεις που πραγματικά τις έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Πραγματικά είναι σε πολύ δύσκολη θέση και χρειάζεται η πολιτεία να σταθεί επάνω τους, πάνω στο πρόβλημά τους. Και μην ξεχνάμε ότι είναι οι νέες φορολογικές δόσεις. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν ολοκληρωθεί. Από ό,τι λένε οι πολίτες, έρχονται να πληρώσουν φόροι για πράγματα τα οποία δεν έχουν δουλέψει, δεν έχουν εισπράξει. Ήδη βλέπουμε ότι με το νέο τέλος του επιδεύματος που έχει μπει, αυτό το αντικειμενικό κριτήριο ουσιαστικά, κάποιος που κάνει 12.000-12.500 δίρο θα πληρώσει 2.000 ευρώ. Αν όμως δεν έχει δουλέψει καθόλου, πάλι θα πρέπει να πληρώσει. Πάλι το ίδιο πράγμα. Ναι, αυτό το οποίο έχω πει πάρα πολλές φορές. Ένα κατάστημα, για παράδειγμα, στη Τσιμισκή της Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη, και ένα κατάστημα εδώ στην περιοχή, στην Ομόνια, ας πούμε, ή στη Βενιζέλου, στην Καβάλα, το ίδιο ακριβώς. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Έτσι, το τι μπορεί ο τζίρος να υπάρχει και στο κομμάτι αυτό. Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά η ανησυχία προς τιμή των κατοίκων είναι για την επόμενη μέρα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι σου λένε, εντάξει, περνάμε δύσκολα, δεν έχουμε χρήματα να ζήσουμε, να δουλέψουμε. Και γενικά αυτό υπάρχει στην Ελλάδα. Ξέρουμε, ειδικά για τους επιχειρηματίες, ότι ο δανεισμός στην Ελλάδα είναι κάτι, ένα άπιαστο όνειρο.
Και αν το πετύχουν κάποια στιγμή τα επιτόκια σε σύγκριση με τους άλλους Ευρωπαίους, δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικά. Δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί αυτοί οι άνθρωποι σε επιχειρήσεις, το καταλαβαίνουν. Αλλά η ανησυχία τους μεγάλη είναι να μην ζήσουν ξανά το ίδιο. Γιατί φοβούνται για ανθρώπινες ζωές, δεν είναι τόσο οι περιουσίες. Δεν καταλάβουμε κάποιοι ότι κινδύνευσαν άνθρωποι, κάθηκαν άνθρωποι και ανησυχούν για το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν γέροντες, υπάρχουν παιδιά. Και όταν βλέπουν, κάνουν ήδη μία βόλτα στα αναχώματα και βλέπουν ότι δεν έχουν γίνει τα έργα που πρέπει. Δεν το λένε μόνο οι κάτοικοι. Βλέπουμε ότι από την πλευρά της περιφέρειας υπάρχει ανησυχία. Από την πλευρά των δημάρχων στην περιοχή υπάρχει ανησυχία. Όταν όλοι έχουν ανησυχία, κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι, πραγματικά έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει άμεσα. Γιατί περνάνε οι ημέρες, θα μπούμε στο φθινόπωρο και ξέρουμε ότι μια περιοχή όταν είναι επιβαρημένη ήδη από τα προηγούμενα χρόνια, με λιγότερα έντονα φαινόμενα, μπορεί να γίνει μια καταστροφή. Έτσι, έτσι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, Θανάση. Και θα πρέπει βέβαια να τρέξουν διαδικασίες. Το θέμα είναι το πότε. Δεν ξέρουμε και όπως δεν ξέρουν και οι άνθρωποι αυτοί, γι' αυτό βγαίνουν και στους δρόμους, γι' αυτό διαμαρτύρονται. Διότι αυτό το οποίο είπες, υπάρχει ανησυχία για την επόμενη μέρα στη Θεσσαλία. Δεν είναι τόσο το κομμάτι και το χρημάτινο ή οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο το εάν και εφόσον επαναληφθεί κάτι τέτοιο, σε τι κατάσταση θα βρει τον κρατικό μηχανισμό, σε τι κατάσταση θα τους βρει αυτούς τους πολίτες, τι θα γίνει. Πάλι θα δούμε τέτοιες εικόνες οι οποίες έκαναν τον γύρο του κόσμου και πραγματικά είμαστε... ξεφτύλισαν την χώρα. Δηλαδή, πολλά είναι αυτά τα οποία πρέπει να δούμε. Και ρεαλιστές. Τα χρόνια όλα που ζήσαμε τα μνημόνια, ζήσαμε την σκληρή λιτότητα, υπήρξαν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά και στη στελέχωση του κρατικού μηχανισμού, αλλά αν θέλετε και στις υποδομές όσον αφορά υλικά κτλ. Βλέπουμε όμως ότι ζούμε σε μια περίοδο που τα φαινόμενα πλέον είναι πολύ έντονα. Γιατί εντάξει, μπορεί κάποιος να είναι αρνητής της κλιματικής αλλαγής, γιατί το έχουμε και αυτό. Σίγουρα όμως ξέρουμε ότι η γη αναπεριόδους έρχεται περίοδος υψηλών θερμοκρασιών, παγετού. Είχαμε τους παγετώνες κάποτε. Λοιπόν, η ιστορία δεν είναι κάτι που είναι θεωρίες. Είναι πράγματα χειροπιαστά αποδεδειγμένα από την επιστήμη. Ξέρουμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια άλλη περίοδο. Η γη βρίσκεται σε μια άλλη περίοδο. Μια κλιματική αλλαγή που είναι εμφανής πλέον παγκόσμια. Και ξέρουμε ότι θα δώσει έντονα φαινόμενα όσον αφορά ακραίες δημοκρασίες, ανέμους που αυτό έχει να κάνει με τις φωτιές. Και από την άλλη, έχουμε έντονες βροχοπτώσεις. Πέφτουν τεράστιες ποσότητες νερού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εδώ, αν είχαμε υποδομές τα προηγούμενα χρόνια που έπρεπε να τις έχουμε σε καλή κατάσταση, να είναι καθαρισμένα τα φρεάτια, βλέπουμε ότι αυτά δεν αρκούν. Πρέπει να γίνουν ακόμα μεγαλύτερα. Πρέπει να γίνουν νέα έργα που δεν έχουμε το χρόνο. Ξέρετε, η φύση δεν περιμένει. Η φύση δεν μπορούμε να τη πούμε περίμενε για να κάνουμε εμείς ένα νέο φρεάτιο. Μην βρέξεις. Γιατί εμείς δεν καθαρίσαμε ακόμα τις σκήνες των ποταμών. Η φύση δεν περιμένει. Έτσι. Σήμερα έχουμε καύσωνα, αύριο δεν μας λέει κανείς, δεν μπορεί να μας υποσχεθεί κανείς, να επιβεβαιώσει κανείς ότι δεν θα έχουμε ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο. Μπορεί να υπάρχει αύριο το πρωί. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου. Και ναι, υπάρχει μια γραφειοκρατία. Όσοι έχουν ασχοληθεί με τα κοινά, είχα την τιμή να ασχοληθώ αρκετά με αυτό το κομμάτι. Ξέρουμε ότι πρέπει να γίνει μια μελέτη. Ακόμα και όταν οι συνθήκες είναι έκρακτες, πάλι δεν υπάρχει άμεση απελευθέρωση κονδυλίων όπως θα έπρεπε. Δεν υπάρχει το πλαίσιο για να γίνονται άμεσα οι μελέτες. Υπάρχει μια γραφειοκρατία και καθυστέρηση. Αυτό είναι, ξέρετε, ένα μεγάλο πρόβλημα για την πατρίδα μας. Και πρέπει να το λύσουμε άμεσα, γιατί ξαναλέμε, αυτές οι εποχές που ζούμε θα είναι πολύ δύσκολες. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι η πρόληψη. Τίποτε άλλο. Γιατί έτσι. Αν πέσει πάλι ο ίδιος όγκος νερού και δεν έχουμε κάνει τα απαραίτητα, θα μιλάμε πάλι για κίνδυνο να χαθούν ανθρώπινες ζωές, αν δεν χαθούν, που μακάρι να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές ξανά, θα μιλάμε για καταστροφή περιουσιών και θα μιλάμε για ανθρώπους που βρίσκονται στο έλεος του Θεού. Που μετά για να επουλώσουμε αυτές τις πληγές, το κόστος είναι πολλαπλάσιο. Πρέπει να το δούμε και αυτό σε επίπεδο οικονομίας. Όταν υπάρχει μια καταστροφή, είναι πολλαπλάσιο το κόστος. Δεν είναι δηλαδή ότι θα ξοδέψουμε 100 εκατομμύρια και εντάξει, άμα γίνει μια καταστροφή, το κόστος θα είναι 10 εκατομμύρια. Να το δούμε τελείως τεχνοκρατικά. Όπως το βλέπουν οι Ευρωπαίοι φίλοι μας, όπως το βλέπαν την περίοδο των μνημονίων. Εδώ μιλάμε ότι αν υπάρχει μια καταστροφή, τα χρήματα που πρέπει να δοθούν μετά είναι πολλαπλάσια. Άρα λοιπόν πρέπει να προλάβουμε. Και ξαναλέω, οι κάτοικοι εκεί έδειξαν μια σοβαρότητα, μια σοφία, ενώ έχουν τα προβλήματα επιβίωσης που έχουν. Αντί να μείνουν στο κομμάτι των αποζημιώσεων,
ορίονται, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ναι, ναι, για να υπάρχουν τα έργα, να υπάρξει η προστασία, να υπάρξει η πρόληψη. Πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να το δουν τα αρμόδια και να κάψουν τις όποιες αντιδράσεις μπορούν να υπάρχουν ή γραφειοκρατικές αγγελώσεις, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και για το ρεπορτάζ σου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.